Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο έχει μετατραπεί σε χωράφι. Άνεργοι και άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα καλλιεργούν λαχανικά, τα πολλούν και έτσι κερδίζουν κάποια χρήματα. Η Μαρία Ανδρούτσου είναι δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου. Όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και στην πόλη της, οι άνθρωποι έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Η ανεργία βρίσκεται στο 30%. Καλά, καλά. Πώς πάει εδώ, όλα καλά, έτσι. Καθαρίστρια δούλευα σε ένα φαρμακείο, ιδιωτική υπάλληλος. Έμεινα χωρίς δουλειά εδώ και 4 χρόνια τώρα. Πού να πω, δεν αποδίδω. Στο χειρισμό που κάνουν οι πολιτικοί, οι αρχές. Στο χειρισμό τον σημερινό και όλα τα χρόνια τα προηγούμενα. Αλλά ειδικά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, που βλέπουν ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο και προχωράμε στο χειρότερο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τις Βρυξέλλες. Ο στόχος είναι διπλός. Οι άνθρωποι να μάθουν να καλλιεργούν τη γη, αλλά και να δουν τι προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα. Ναι, θα έλεγα ναι, έχουν γίνει αρκετά έργα που έχουν βοηθήσει την πόλη. Και έτσι οι πολίτες, γνωρίζοντας ότι έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μεταβάλει ίσως και την άποψή τους για τα ωφέλη. Υπήρχε η αντίληψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο ορίζει πολιτικές. Δεν είχε φανεί ότι μπορεί να έχουμε και ωφέλη χρηματοδοτώντας δράσεις που γίνονται μέσα στη χώρα. Από την ένταξη της Ελλάδας το 1981 η χώρα έχει λάβει δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και σήμερα λαμβάνει 6 φορές το ποσό που συνεισφέρει. Οι Βρυξέλλες χρηματοδότησαν την κατασκευή αυτού του νηπιαγωγείου με 700.000 ευρώ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου επιβαρύνεται με την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Η Μαρία Ανδρούτσου υποστηρίζει πως το σχολείο δεν θα μπορούσε να κατασκευαστεί χωρίς τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όμως κατανοεί την δυσπιστία των πολιτών, μιας και πολλά κονδύλια έχουν σπαταληθεί. Έχει να κάνει με το που κατευθύνθηκαν οι πόροι, αν πήγαν σε έργα αναπτυξιακά, που σημαίνουν θέσεις εργασίας, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, της εθνικής οικονομίας, ή έγιναν πολλά έργα βιτρίνας, όπου τα ωφέλη μπορεί να ήταν στιγμιαία, αλλά όχι σε βάθος χρόνου. Για πολλούς, οι εγκαταλελειμμένες αθλητικές εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 ταιριάζουν στην παραπάνω περιγραφή. Όμως με εθνική και ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, η πρωτεύουσα απέκτησε ολοκένουργιο μετρό, δρόμους και νέο αεροδρόμιο. Το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις η χώρα εντάχθηκε στην ΕΟΚ, ενώ κατέγραψε θετική πορεία και εντός της Ευρωζώνης. Όμως με το ξέσπασμα της κρίσης, το ΑΕΠ κατέγραψε δραματική πτώση. Η Ελλάδα βρέθηκε στη δίνη της κρίσης, αφού για πολλά χρόνια ξόδευε περισσότερα από όσα κέρδιζε. Κρατικές δαπάνες και έλλειμμα είχαν εκτοξευθεί. Η έξοδος από την Ευρωζώνη απεφεύχθη, όμως το τίμημα ήταν υψηλό. Τα πακέτα διάσωσης έφεραν σκληρή λιτότητα, περικοπές συντάξεων και υψηλότερους φόρους. Μόνο σε αυτό το δρόμο περισσότερα από 70 καταστήματα και επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο. Οι μέρες οικονομικής δόξας φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν. Αλλά τι συνέβη, τι έγινε λάθος και ποιος έχει την ευθύνη? Προφανώς η απάντηση δεν είναι εύκολη. Όμως σήμερα τους πολίτες απασχολεί το τέλος των μνημονίων και η έξοδος από την κρίση. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν υπουργός οικονομικών όταν η Ελλάδα υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο το 2010. Ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη ευθύνονται για την κρίση του ευρώ. Όμως πιστεύει ότι το ευρώ θα επιβιώσει. Η ειρωνία και το πρόβλημα που όλοι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα οικονομικά μας λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς μια στενότερη ένωση και να ολοκληρώσουμε αυτή την ευρωπαϊκή δομή που φτιάξαμε πριν από 10 χρόνια. Οι σημερινές πολιτικές μας πηγαίνουν προς την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση. Είναι πολύ περισσότερο εθνικιστικές και εστιάζουν περισσότερο στο τι συμφέρει την κάθε χώρα ξεχωριστά. Το αληθινό ζήτημα είναι πώς συμβιβάζουμε αυτά τα δύο πράγματα. Πώς μπορεί κανείς να πείσει τους πολίτες ότι για να επιβιώσει η Ευρωζώνη απαιτείται εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μεγαλύτερη υπευθυνότητα και πιο ισχυρά θεσμικά όργανα από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το διακύβευμα πολλών εκλογικών αναμετρήσεων μέσα στο 2017. Όμως, πέρα από την οικονομική κρίση, η Ελλάδα σηκώνει το βαρύ φορτίο της προσφυγικής κρίσης.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεκινούν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τα ελληνικά νησιά. Η Ελλάδα έγινε η βασική πύλη εισόδου για χιλιάδες ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις κακουχίες. Το 2016 εκτιμάται ότι το 46% των προσφύγων που έφτασαν στην Ευρώπη πέρασε από την Ελλάδα. Σε αυτό το προσφυγικό κέντρο της Αθήνας, οι άνθρωποι, κυρίως Σύριοι, περιμένουν να μετεγκατασταθούν σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η ελληνική κοινωνία έδειξε αλληλεγγύη και αγκάλιασε τους πρόσφυγες. Νομίζω ότι οι Βρυξέλλες και ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη έχουν δείξει την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα σε σχέση με την προσφυγική κρίση. Αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη. Διότι κάθε κράτος δεν μπορεί να δέχεται μόνο του μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Πρέπει να υπάρξει συντονισμός και μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Η πλειοψηφία των Ελλήνων έχει δείξει μεγάλη αντοχή στην οικονομική κρίση, ενώ έχει απλώσει το χέρι στους πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα. Όμως οι πολίτες διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.